κριτηθεί ένα τέτοιο απομακρυσμένο σημείο. Οι χειριστές μας είναι άνω των 30, μαζί με τους με αυτούς που δουλεύουν σε part-time. Οπότε θα μπορούσε άνετα να καλυφθεί ο στόλος αυτός και να γίνουν αρκετές πτήσεις, εφόσον μας ζητηθεί προφανώς. Εσείς έχετε επικοινωνήσει με ποιο φορέα, με το Υπουργείο Υγείας? Εμείς έχουμε ενημερώσει, για να είμαι ειλικρινής, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με κάποιο email. Έχουμε θέσει στη διάθεσή τους όχι μόνο τα αεροσκάφη, γενικώς τη δική μας δυνατότητα, στο πω έτσι. Και από εκεί και πέρα είμαι βέβαιος ότι με τον τρόπο που έχουν χειριστεί όλη την κρίση, θεωρώ ότι πολύ υπεύθυνα, αν χρειαστούν, θα επικοινωνήσουν μαζί μας. Και πιστεύω θα το κάνουν αν υπάρξει ανάγκη. Πάντως, συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Έρχεστε απλά να προσθεθείτε σε ένα μακρύ κατάλογο και άλλων συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα και προσφέρουν ο καθένας από όπου μπορεί σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Δημήτρη, τι καλό που θα ήταν να μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερα αεροσκάφη, να τα στείλουν εκεί να απεγκλωβίσουν τους Έλληνες που είναι στο Λονδίνο. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τα παιδιά εκεί. Είναι ένα θέμα. Πρέπει να το δει νομίζω και το Υπουργείο Εξωτερικών και να υπάρξει ένας προφανώς καλύτερος συντονισμός με την πρεσβεία εκεί, γιατί υπάρχουν θέματα. Έτσι, οι άνθρωποι διαμαρτύρονται ότι και από την πρεσβεία στο Λονδίνο δεν έχουν λάβει την προσοχή που θα ήθελαν. Κύριε Τσακτάνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την εθελοντική σας προσφορά. Λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα, έρχεται Σαββατοκύριακο. Όλοι θα κάνουμε τον προγραμματισμό μας. Και Δημήτρη, το δικό σου τι λέει το πρόγραμμα? Εγώ περιμένω να ακούσω, δεν ξέρω, έχουμε προτάσεις για ένα κινηματογράφο, ένα θέατρο, κάτι τέτοιο. Ναι, αλίμονο, ναι, φυσικά. Και για θέατρο και για κινηματογράφο και για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, ό,τι θες. Τα πάντα έχει το Σαββατοκυριακό. Πάντως πρέπει να σου πω τώρα που καθόμαστε σπίτι ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε μαργαριτάρια. Υπάρχουν θέατρα τα οποία έχουν ανεβάσει online online τις παραστάσεις τους στο διαδίκτυο, παραστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ προσεγμένες και έτσι όσοι δεν είχαν την ευκαιρία το χειμώνα να πάνε και να δουν κάποια θεατρικά έργα τα οποία θα είχαν στο μυαλό τους, μια καλή ευκαιρία είναι να το ψάξουν στο διαδίκτυο, είναι πολύ πιθανό να το βρουν και να περάσουν κάποιες στιγμές πραγματικά πολύ όμορφες. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι εδώ, ο άνθρωπός μας, στην κατάλληλη θέση για να σου δώσει τις απαντήσεις που θες. Να καλημερίσω όλους μας και όντως ευχαριστώ. Είναι σαν να μου έχεις πασάρει το δεύτερο θέμα που θα παρουσιάσω, γιατί όντως το δεύτερο θέμα το οποίο θα έχουμε σήμερα και θα δείξουμε αποσπάσματα είναι το πώς το θέατρο Πορεία και κάποιοι άλλοι θεατρικοί φορείς έχουν αποφασίσει να ανεβάσουν παραστάσεις όχι μόνο αυτής της χρονιάς, των τελευταίων ετών που είχαν ξεχωρίσει και κάποιες που ήταν sold out και μάλιστα με πάρα πολύ καλή κίνηση στο διαδίκτυο. Αυτά όμως λίγο αργότερα. Ας ξεκινήσουμε με την Ακαδημία Κινηματογράφου, η οποία τα έχει κάνει όλα διαδικτυακά και πάρα πολύ καλά κάνει γι' αυτό. Λίγες ημέρες λοιπόν πριν από την. Έχει γίνει ήδη η επιλογή των ταινιών, οι οποίες είναι υποψήφιες. Λίγες ημέρες πριν ανακοινωθούν τα βραβεία, έχει αρχίσει και βγάζει μια σειρά από βίντεο τα οποία παρουσιάζουν τις υποψήφιες ταινίες. Όλα τα πράγματα θα γίνουν διαδικτυακά φέτος. Ας δούμε ένα μικρό βιντεάκι. Η Ακαδημία Κινηματογράφου πρόσφατα ανακοίνωσε με live streaming τις υποψήφιες ελληνικές ταινίες που θα διεκδικήσουν το βραβείο Χρυσή Ήρης. Με την ευτυχία του Άγγελου Φρατζή να διεκδικεί 13 βραβεία και το θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών του Σίλα Τζουμέρκα να ακολουθεί με 12 υποψηφιότητες, ο αγώνας της επικοινωνίας των υποψήφιων παραγωγών φέτος θα έχει ψηφιακή επικοινωνία. Τα δύο πρώτα βίντεο που ανέβηκαν περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες υποψηφιοτήτων, του μακιγιάζ και των ειδικών εφέ. Η ταινία Άλυτη, όπως και η ταινία Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών, βρίσκονται και στις δύο κατηγορίες. Η Άλυτη είναι ένα αλληγορικό παραμύθι που εμψυχώνει τους λαϊκούς μύθους. Ένα κορίτσι που το δέρμα του έχει υφή δέντρου θα κινήσει το ενδιαφέρον ενός γιατρού που πρόσφατα μετακόμισε σε μια επαρχιακή πόλη. Στην ομάδα των ειδικών εφέ είναι και ο Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας που φέτος με την ομάδα του στο Μόντρεαλ κέρδισαν το Όσκαρ ειδικών εφέ για την ταινία 1917. Η ομάδα των ειδικών εφέ του Θαύματος της Θάλασσας των Σαργασσών περιλαμβάνει την Έφη Ζαχαροπούλου που μεταξύ άλλων έχει κάνει το μακιγιάζ στις ταινίες Before Midnight, Ίκτος και την πολυαναμενόμενη ταινία Monday.
Πρόκειται για ένα σκοτεινό θρίλερ με δύο γυναίκες στο προσκήνιο και έναν άλυτο φόνο που τη συνδέει. Πρωταγωνιστεί η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, Αγγελική Παπούλια. Τρίτη ταινία στην κατηγορία ειδικών εφέ, το Cosmic Candy, μια σουρεαλιστική σκοτεινή δημιουργία από τη Ρινιό Δραγασάκη που φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις μιας νεαρής ορφανής με την ταμεία του σούπερ μάρκετ. Στρώσεις παραμυθιού με κοριτσίστικο σκοτάδι και τη Μαρία Κίτσου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η τρίτη ταινία που κλείνει την κατηγορία καλύτερου μακιγιάζ είναι η εμπορική επιτυχία της χρονιάς Ευτυχία. Η βιογραφία της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου μεταμορφώνει μέσα από το μακιγιάζ τρεις γενιές ανθρώπων και ιδιαίτερα τις δύο πρωταγωνίστριες που υποδίονται τη στιχουργό Στανιάτα και τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή της ταινίας Ευτυχίας, όπως ανέφεραν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας, θα προσφέρουν τις εισπράξεις από τις ψηφιακές προβολές της ταινίας σε δημόσια νοσοκομεία για τη θεραπεία των ασθενών με κορονοϊό. Άξια αναφοράς πράξη από έναν κλάδο που δείχνει να έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα τις μέρες του μένουμε σπίτι. Παρόλο το ότι μένουμε στο σπίτι, κατά κάποιο τρόπο εμείς αυτό το κομμάτι της ζωής μας, αυτή την περίοδο, το χαιρόμαστε. Οι υποψήφοι ήξεραν όταν υπέβαλαν την αίτησή τους, στους κανονισμούς ήξεραν ότι πρόκειται να τους ζητήσουμε υλικά για να κάνουμε αυτά τα μονταζάκια. Από όποιες ταινίες βέβαια θα έφταναν σε αυτή την τελευταία φάση που είναι από τις υποψηφιότητες προς τα τελικά βραβεία. Στην επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας αλλά και στη σελίδα της στο YouTube τις επόμενες μέρες θα κοινοποιηθούν και τα υπόλοιπα βίντεο των υποψηφιωτήτων σε μουσική Φελιζόλ, γραφικά του Νίκου Πάστρα και μοντάζ του Στέλιου Καμίτσι. Ο Γιώργος Σεμπερόπουλος ήταν στο βίντεο μας που μας μίλησε και μάλιστα τον ευχαριστούμε γιατί του έκανε και μια ακραία βραδινή ώρα. Το ίδιο έκανε και η Ειρήνη Φαναριώτη, η οποία αυτές τις ημέρες που είμαστε όλοι κλεισμένοι στο σπίτι, αποφάσισε με πολύ δημιουργικό τρόπο να παρουσιάσει διάφορα σημεία από την δουλειά της. Το πρώτο κομμάτι, βέβαια, είναι ένα μέρος στο οποίο συνεργάστηκε. Είναι αυτές οι παραστάσεις που αναφέραμε νωρίτερα, που ναι. Το θέατρο Πορεία έχει βγάλει σε καθημερινή βάση μία παράσταση, η οποία είναι για ένα 24ωρο και μπορεί ο κόσμος να τη δει. Θα έχουμε και τα νούμερα μέσα στο βίντεο, το πώς πήγε η πρώτη μέρα προβολής των παραστάσεων. Η Ειρήνη όμως ανέβασε και μια παράσταση που έχει σκηνοθετήσει και επίσης έχει ξεκινήσει ένα project που μας θυμίζει το πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε τα αδέσποτά μας. Ας δούμε το βίντεο. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Είμαι και εγώ στο σπίτι, όπως όλοι μας. Και αυτό το βιντεάκι, όπως θα δείτε, είναι αρκετά homemade. Το κάνω όμως γιατί θα ήθελα να σας μιλήσω για τρία πολύ πολύ όμορφα και σπουδαία project στα οποία έχω την τύχη και την χαρά να παίρνω μέρος αυτή την περίοδο. Το πρώτο έχει ήδη ολοκληρώσει την πορεία του και λέγοντας πορεία αναφέρομαι στο θέατρο Πορεία και στη Μεγάλη Χήμερα η οποία προβλήθηκε την περασμένη Τρίτη και κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 140.000 προβολές, κάτι το οποίο μας ενθουσίασε και μας συγκίνησε βαθιά. Το δεύτερο είναι η παράσταση Χοηφόρη που σκηνοθέτησα πέρυσι στο Θέατρο του Νέου Κόσμου και η οποία είναι τώρα διαθέσιμη online στο κανάλι μου στο YouTube. Και το τρίτο δεν έχει να κάνει με το θέατρο. Πρόκειται για μία άλλη πολύ σημαντική δραστηριότητα την οποία έχω. Πρόκειται για το κανάλι Stray Stories που δημιούργησα στο YouTube και έχει να κάνει με τη φιλοζωία και την υιοθεσία δέσποτων ζώων. Όλιβερ, γιατί βρέθηκε σε μία σακούλα δεμένος με τα 5 αδέρφια του και είπαμε να τον πούμε Oliver Twist και έτσι προέκυψε το όνομα. Πήγαμε με την κόρη μας, γιατί αυτή ήθελε πολύ. Με το που φτάσαμε έτρεξε Oliver πάνω της, τη διάλεξε δηλαδή. Ήθελε σκυλί από τα 5. Στο πρώτο επεισόδιο που τρέχει ήδη στο κανάλι από τη Δευτέρα, έχω μία πάρα πολύ εξαιρετική καλεσμένη, μία πολύ καλή φίλη και πολύ 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 καλή ηθοποιό, την Άντρη τη Θεοδότου, η οποία μας συστήνει τον σκύλο της, τον Όλιβερ, μας μιλά για το πότε ξεκίνησε η σχέση της με τα ζώα και γενικά δίνει πάρα πολύ όμορφες συμβουλές και μαθήματα ζωής.
Ωραία, Δημήτρη, έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Και μέσω της ΕΡΤ έχουμε πολλές επιλογές. Ναι, τις επόμενες ημέρες, με ιδιαίτερη έμφαση στο ελληνικό πρόγραμμα, θα ξεκινήσει μία σειρά από προβολές για τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Η ΕΡΤ πάντοτε τον υποστηρίζει, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν συγκεκριμένες ζώνες. Θα πούμε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δείτε και αναλυτικά ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων. Τέλεια. Να είστε πολύ καλά. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα. Εγώ θέλω να σου πω ότι πάντως κοιτούσα τώρα λίγο εδώ τα μηνύματα που ρώτησες, που είναι πάρα πολλά τα μηνύματα από κόσμο, από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Θα σου πω παράδειγμα τώρα, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονταν ως μουσικοί το καλοκαίρι σε διάφορα ξενοδοχεία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έληξε το επίδομα του ΑΕΔ πριν ένα ή δύο μήνες. Έχουμε οικοδόμους. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα ανθρώπων που πραγματικά δεν ξέρουν τι θα κάνουν την επόμενη μέρα και αν δικαιούνται αυτά τα 800 ευρώ και θα υπάρξει κάποιο νέο επίδομα. Απλώς εγώ θέλω να πω στον κόσμο, γιατί είναι πάρα πολύ εποχικοί που ασχολούνται με τον τουρισμό και μας στέλνουν μηνύματα, ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για προβλέψεις για τους ανθρώπους αυτούς που ασχολούνται με τον τουρισμό. Επίσης, σύντομα θα υπάρξουν νέες διευκρινήσεις. Και τέλος, Γιάννη, εγώ να πω ότι εμείς όλα αυτά τα μηνύματα τα προωθούμε στα αρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε να έχουν μια ευρύτερη εικόνα και για να μας δίνουν μας απαντήσεις, αλλά να ξέρουν και αυτοί τι πραγματικά προβλήματα αντιμετωπίζει η κοινωνία. Φυσικά, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει ότι ανοίγουν και τα μάτια των αρμοδίων και των υπευθύνων, ακριβώς για να δώσουν τις λύσεις που χρειάζονται. Λοιπόν, και θα κυνηγήσουμε και το θέμα με τα παιδιά στο Λονδίνο, έτσι δεν τα αφήσουμε. Εννοείται, φυσικά. Φυσικά, μας έχουν στείλει πολλοί γονείς ήδη μηνύματα γιατί τα παιδιά τους είναι εκεί εγκλωβισμένα. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τις ιδέες και για τις προτάσεις σου. Θα κρατήσω εγώ 2-3. Ο Δημήτρης έχει κρατήσει άλλες 2-3. Δημήτρη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσεις εκεί που τελειώσαμε. Θα πας. Τελειώσαμε. Ωραία. Λοιπόν, μένουμε σπίτι, ε. Εκεί τώρα ξέρεις πριν φύγεις, έτσι, θα πάρεις τα πολυπαντικά όλα. Εγώ έχω γενική εδώ τώρα, δεν φεύγω έτσι, ναι. Γενική, καινούριο. Και Δευτέρα έλα πιάσε στασίδι. Εντάξει. Άντε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, μένουμε σπίτι.